γύρισαν τα σπουργίτια. Είναι ο Θεός για μας καταφύγιο και δύναμη. Στάθηκε στις ανάγκες μας βοήθεια σπουδαία. Ψαλμός 46:2. Πριν από χρόνια είχαμε αμέτρητα σπουργίτια. Έκαναν το μπάνιο τους στο μικρό συντριβάνι και στέγνωναν στο φράκτη μας. Άλλοτε κυλιόντουσαν στο χώμα του κήπου. Φέτος είχαμε τουλάχιστον 10 σπουργίτια κάθε φορά. Συν 3 φωλές με νεοσούς που ζητούσαν διαρκώς τροφή από τους γονείς τους. Ίσως έχει διαδοθεί πως ο κήπος μας είναι ασφαλής και διαθέτει άφθονη τροφή και νερό. Υπάρχουν επίσης νέα που είναι διαδεδομένα ανάμεσα στους ανθρώπους. Έχουμε ένα καταφύγιο για να ξαποστάσουμε από κάθε φόβο ή έγνοια. Αν ο Θεός φροντίζει τα σπουργίτια και έχει μετρημένες τις τρίχες στο κεφάλι μας, τότε σίγουρα μπορεί να φροντίσει και εμάς. Τα σπουργίτια που μας επισκέπτονται γεμίζουν τον αέρα με τα τραγούδια τους και δεν ανησυχούν για το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες τους, ούτε σπέρνουν και θερίζουν για να έχουν τροφή. Υποδέχονται την κάθε μέρα με νότες χαράς. Αν ο Θεός φροντίζει τα πουλιά, πόσο περισσότερο θα φροντίσει εμάς. Όταν ανησυχούμε, χάνουμε τη χαρά και τις δυνάμεις μας για το σήμερα. Αντίθετα, όταν έχουμε πίστη ότι ο Θεός θα φροντίσει για τις ανάγκες μας και Τον βάζουμε πρώτο στη ζωή μας, τότε μπορούμε να διαθέσουμε την ενέργειά μας για να δοξάσουμε τον πλάστη μας. Προσευχή. Συντηρητή των πάντων, εσύ είσαι που τρέφεις τα πουλιά και δίνεις τα λουλούδια. Γι' αυτό ξέρουμε ότι θα μας φροντίσεις. Αμήν. Σκέψη για όλη την ημέρα. Ο Θεός είναι για μας καταφύγιο. Θέμα προσευχής. Άτομα με ανάγκες. Ευχαριστούμε για την ακρόαση σας.